Τι να πω, βρε παιδιά, ευτυχώς που γιορτάζουν μια φορά το χρόνο οι γυναίκες και έχουμε και το ουζάκι μας εδώ πέρα στα Καπί, έχουμε και ένα κέφι το οποίο πραγματικά μας δίνει κουράγιο όταν βλέπουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν με τόση αισιοδοξία, όρεξη, χαρά τη ζωή. Πραγματικά μας δίνουν δύναμη και μας για να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, όχι μονάχα της καθημερινότητας, αλλά και αυτής της κρίσης που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια σε βάρος μας. Πέρασα από την Καρβάλη, γλεντάνε και εκεί, χαρούμενοι. Πέρασα, μάλλον δεν πέρασα, αλλά μου είπαν ότι το ίδιο συμβαίνει και στο Χαλκερό. Επικοινώνησα με τον πρόεδρο εκεί πέρα του τοπικού συμβουλίου, τον Ανέστη, το Σάββατο Χατζηβασιλιάδη. Μου λένε ότι παντού υπήρξε ένα κέφι απαράμιλο χθες, μια μέρα πριν αυτό συνέβη στις Κρινίδες. Γενικά, εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι μπράβο μας, η ζωή ομορφαίνει με κάτι τέτοια. Σήμερα, όπως είχαμε πει, είχαν αναλάβει μια δέσμευση απέναντι στα μέλη των ΚΑΠΗ ότι θα τους φτιάχνουμε τέτοιες στιγμές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το τηρούμε από πέρσι. Ήδη και φέτος κάναμε λίγο μια παρασπονδία, το κάναμε Τσικνοπαρασκευή αντί για Τσικνοπέμπτη, για να το συνδυάσουμε μαζί με την ημέρα της γυναίκας. Χρόνια πολλά σε όλες τις κυρίες που γιορτάζουν. Και με τον τρόπο αυτό τους δίνουμε έτσι μια ανάσα κεφιού, μια ανάσα έτσι λίγο ανεμελιάς, έστω και για τις 2-3 ώρες που βρίσκονται μέσα στα ΚΑΠΗ. Αυτό γίνεται ταυτόχρονα σε όλα τα ΚΑΠΗ της του Δήμου Καβάλας. Η μόνη διαφοροποίηση, όπως είπε και ο Δήμαρχος, έγινε χθες στον πόρο Δήμο Φιλίππων, στις Κρινίδες που έγινε χθες. Και αυτό θα συνεχιστεί. Ήδη ετοιμάζουμε μια υπόσχεση που είχε δώσει ο Δήμαρχος για μια εκδρομή των ΚΑΠΗ τον επόμενο μήνα. Και για το καλοκαίρι πάλι, όπως είχαμε κάνει πέρσι το Beach Party, ετοιμάζουμε μια έκπληξη για φέτος. Όταν θα είναι ανακοινώσιμη, θα το πούμε και θα τους καλέσουμε να κλειδίσουμε όλοι μαζί.